Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε το Hearts of Iron 4 Battle of Bosporus με το Venizelo. Και όπως είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, βρισκόμαστε στο σημείο που είχαμε πάρει εδώ πέρα κάποια εδάφη. Στη συνέχεια είχαμε βοηθήσει με κάποια στρατεύματα να πάρει η Πολωνία κάποια εδάφη της πίσω. Και τώρα πιθανόν αυτές τις 7 μονάδες θα τις στείλω πίσω για να βγάλουμε κάποιες άμυνες. Γιατί νομίζω τώρα θα μας κάνουν επιθέσεις το γερμανικό Reich, η Ουγγαρία και όλοι τους τέλος πάντων. Το θετικό είναι ότι κρατάμε ακόμα. Και ευελπιστώ σιγά σιγά να πάρει και η Σοβιετική Ένωση μέρος στον πόλεμο, ώστε να τους κάνει ντου από εδώ. Σε γενικές γραμμές τα έχουμε πάει καλά, δεν τα έχουμε πάει άσχημα. Βρισκόμαστε το 1940. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κοιτάξουμε να χτίσουμε άμυνες, γιατί θα δεχτούμε μεγάλη επίθεση πιθανότατα. Και ήδη έχω ξεκινήσει να φτιάχνω οχυρά. Οπότε πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε κάποια researches και μετά να δούμε τι θα κάνουμε ακριβώς. Λοιπόν, προς το παρόν πάω να φτιάξω αυτό για τα αεροπλάνα και θα πάω να φτιάξω και αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Ωραία. Ωραία, νομίζω καλά είμαι προς το παρόν. Μπορώ να πάρω κάποια τέτοια. Θα πάρω αργότερα όμως. Βασικά τώρα θα πάρω αυτά εδώ πέρα. Ωραία, καλά είμαστε. Ωραία, καλά είμαστε. Συνεχίζω το χρόνο. The Assassination of Leon Trotsky. Μάλιστα, συνεχίζω το χρόνο. Θα τους στείλω αυτούς πίσω όπως είπαμε. Θα τους αφήσουμε μέσα στα δικά μας εδάφη. Εδώ. Και ίσως να κάνουμε μια ζώνη άμυνας. Θα δούμε. Βλέπω εδώ πέρα κάνουμε κάποια ντου. Μέσα στο γερμανικό Reich. Κρατάμε γενικότερα. Και ελπίζω να κρατήσουμε κι άλλο. Ωραία. Πάμε να τα φτιάχνουμε όλα σιγά σιγά. Σε γενικές γραμμές είμαι καλά, δεν είμαι άσχημα. Δηλαδή και αυτά τα εδάφια να κρατήσω θα είμαι κομπλέ. Αφού ήθελα μετά να πάρω και την Τουρκία, τέλος πάντων. Ήθελα να πάρω και αυτό το μέρος. Ελπίζω κάποια στιγμή να το βουτήξω. Θα δούμε όμως. Στην πορεία τι θα γίνει. Εδώ πέρα έχω φτιάξει φούλο χειρά. Για να είμαι έτοιμος με το που θα έρθουνε. Και θα φτιάξω μετά και γραμμή άμυνας εδώ πέρα. Βλέπω έχουν έρθει και Σοβιετικοί εδώ πέρα κάτω. Ναι, έχουν φέρει μέσα στρατό. Μακάρι να έρθουν και να βάλουν στρατεύματα μέσα για να μας κάνουν ντου οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έπεσε η Ρώμη. Καλό αυτό, έχουμε ξεκινήσει και μπαίνουμε στη Ρώμη. Μήπως πρέπει να μπω και εγώ εδώ πέρα να κάνω κάποιες επιθέσεις. Να στείλω το Ζέρβα. Ναπολέον Ζέρβα, να το στείλω. Καλό αυτό, μάγκες. Έχουμε κάνει ντου, τα έχουμε διαλύσει όλα. Μήπως να στείλω κι εγώ στρατεύματα πάνω. Ξαναπαίρνω όμως τη Ρώμη πίσω. Την κάνουν strike back. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν στέλνω στρατεύματα γιατί θέλω να είμαι ήρεμος γενικά, να μην χάνω πολύ στρατό. Έχω και 340.000 διαθέσιμους άντρες. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κάνω upgrade στα όπλα μου και αυτά. Οπότε θα τα βγάλω αυτά. Ωραία, και θα βγάλω και αυτά. Οκ, για να είμαι ήρεμα. Και να βγάλουμε και τέτοια στο production. Εντάξει, βγάζουμε 25 όπλα τη μέρα. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα. Λοιπόν, εδώ πέρα για να δούμε. Λετωνία wants to provide equipment. Accept, θα τα κάνω όλα accept. Τα θέλω όλα αυτά που θα μου στείλουν. Ωραία, όπως και με τον Καναδά. Ωραία. Και από τη Λιθουανία. Τα έκανα όλα accept. Έχω 21 convoy free. Η Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε πόλεμο με τη Φιλανδία, τα κλασικά, και με τη Λετωνία. Ωραία. Ωραία, μόλις πήρε μέρος και η Σοβιετική Ένωση. Οπότε τώρα θα πάμε να κάνουμε τις επιθέσεις μας. Full επιθέσεις τώρα. Full επιθέσεις. Στο γερμανικό Reich, μάγκες. Φουλ επιθέσεις. Μάγκες, σχεδόν φτιάχτηκαν τα οχυρά. Όλα τα οχυρά σχεδόν φτιάχτηκαν. Τα έχουμε κάνει εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Τα έχουμε κάνει τούμπανο. Πολύ καλό αυτό. Και μπράβο. Πρέπει πιθανόν να φέρω κι άλλα εδώ πέρα. Ice Pilot Promoted, ωραία. Πιθανόν να φέρω και να φτιάξω κι άλλο οχυρά εδώ πέρα. Μην μου μπουν από την Αλβανία και αυτό θα πάω να κάνω. Construction, για να δω τι άλλο μπορώ να φτιάξω. Όχι, όλα είναι φουλαριστά. Θα πάω να φτιάξω οχυρά εδώ πέρα. 3 στα 10, 3 στα 10, 3 στα 10. Καλά είναι. Δεν είναι διόλου άσχημα. Ή να φτιάξω πάνω εδώ.
στην πρώτη γραμμή. Θα δούμε σε λίγο. Πόσα έχουμε, 19-22. Ελάτε εσείς Fighter 1-22 όλα. Ωραία. Και θα πηγαίνετε εδώ πάνω. Ωραία. Ωραία, να βοηθήσουμε τους μάχους. Να, τουλάχιστον να μην έρθουν προς τα κάτω οι άλλοι. Ο άξονας. Εδώ τη Ρώμη την ξαναπήρανε πίσω από την Αγγλία. Λοιπόν, πάω να γεμίσω τώρα παντού οχυρά. Πάω να γεμίσω παντού οχυρά τώρα. Έχω βάλει να φτιάχνονται παντού οχυρά, αντιεροπορικά συστήματα, τα πάντα. Σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Σε όλη την Ελλάδα. Κρατάμε και αυτό είναι καλό, αδέρφια. Λοιπόν, σιγά σιγά θα ξεκινήσω να φτιάχνω κι άλλο στρατό. Μια και που ανεβαίνουν και τα upgrades. Ώστε να στείλω κάποιες μονάδες προς τα πάνω να βοηθήσουν. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε φτάσει 20 Φλεβάρι 1941. Και εδώ πέρα οι δυνάμεις μας έχουν διαλύσει σχεδόν όλη την Ιταλία. Έχουμε πάρει πάλι τη Ρώμη. Όχι, δεν έχουμε πάρει πάλι τη Ρώμη, αλλά θα την πάρουμε μάλλον. Και τους έχουμε πάει τρένο τους Ιταλούς. Τους έχουμε πάει τρένο. Και μετά ελπίζω να τους πάμε και από κάτω τρένο. Και σιγά σιγά να μπαίνουμε στο Γερμανικό Ράιχ. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Εγώ είμαι αμέριμνος, χαλαρός. Δεν μου κάνουν επιθέσεις, οπότε είμαι μια χαρά. Δεν χαλάω ούτε στρατεύματα ούτε τίποτα. Είμαι καλυμμένος με αυτά τα εδάφη. Ήθελα να πάρω κι άλλο την Τουρκία, αλλά δεν πειράζει. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Και μόλις πήγαμε τη Ρώμη. Έπεσε η Ρώμη, ε. Έπεσε η Ρώμη, ναι. Έπεσε η Ρώμη. Κατακτήσαμε εδώ πέρα όλη την Ιταλία. Η Ιταλία τώρα έχει μόνο αυτά τα εδάφη. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Και ξεκινάει τώρα η Σοβιετική Ένωση. Θα μπει στη φάση που θα έχουμε πόλεμο εδώ πέρα. Και πρέπει να κάνουμε εμείς άμυνες εδώ, full άμυνες. Full άμυνες πρέπει να κάνουμε εδώ. Πρέπει να βγάλουμε full άμυνες εδώ πέρα. Θα έρθει το κύμα προς τα κάτω. Θα έρθει το κύμα προς τα κάτω, το νιώθω. Ένα backline θα κάνουμε. Εδώ, πάνω στα οχυρά. Εδώ. Αυτό το backline το θέλουμε. Κατάξτε! Αυτό το backline το θέλουμε. Γιατί τώρα σιγά σιγά θα δεχόμαστε πάρα πολλές επιθέσεις, μαγκές. Θα δεχόμαστε full επιθέσεις τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνω εδώ πέρα. Βασικά θα τα αφήσω εδώ και βλέπουμε. Πρέπει να ξεκινήσω να βγάλω στρατεύματα. Τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσω να βγάλω στρατεύματα. Λοιπόν, ωραία. Και θα τα βγάλουμε εδώ. Πάνω. Ωραία, και θα βγάλουμε και μερικούς από αυτούς. Ωραία. Ένα θα βγάλω. Και τον βγάλουμε εδώ. Ωραία. Θα βγάλω κι άλλο στρατό. Θα κάνουμε αμυντικές γραμμές προς τη Ιουγκοσλαβία. Μη τυχόν έρθουν κάτω ο άξονας, τέλος πάντων, το Γερμανικό Ράιχ. Και θα τα αφήσω κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Νομίζω παίξαμε αρκετά. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είδατε, δεν μπλακήκαμε σε πολλές μάχες σήμερα. Απλά αναδιοργανωθήκαμε. Φτιάξαμε κάποια οχυρά. Φτιάχνουμε τώρα λίγο στρατό. Περιμέναμε να βγάλουμε κι άλλο κόσμο. Έχουμε σχεδόν 500.000 κόσμο. Και τώρα κάναμε μια αμυντική γραμμή εδώ πέρα πάνω. Τον επόμενο στρατό που θα βγάλουμε θα το στείλουμε αμυντικά προς την Ιουγκοσλαβία. Και ευελπιστώ πως αυτή η επίθεση που έρχεται, αν έρθει, να καταφέρουμε να τη βγάλουμε εις πέρας και μετά να ξεκινήσουμε να παίρνουμε εδάφη του άξονα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.